Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ντόπιοι και ξένοι έχουν αυξήσει την τουριστική κίνηση σε Καλαμάτα και Μεσσηνία. Άλλωστε, το διάστημα αυτό κορυφώνει την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού. Η αυξημένη πάντως κίνηση δεν αποτυπώθηκε πλήρως και στα ταμεία των καταστημάτων εστίασης, με τις καταναλώσεις να παραμένουν στην πλειοψηφία αυτών χαμηλά. Τουρισμός φέτος στη Μεσσηνία υπήρχε, ωστόσο δεν υπήρχε αναμενόμενη κίνηση στα καταστήματα της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας. Σίγουρα υπήρχε κίνηση, υπήρχε τουρισμός, αλλά όχι αρκετός όσο θα περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Γενικότερα υπάρχουν άτομα από άλλα μέρη εκτός από Καλαμάτα και από αυτό υπάρχει περισσότερο δουλειά αυτή τη στιγμή. Παρότι είχαμε παράπονα Ιούνιο και Ιούλιο και οι καιρικές συνθήκες και οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν βοήθησαν όπως τα προηγούμενα χρόνια, ο Αύγουστος πραγματικά ξεκίνησε με τη δυναμική που αξίζει να έχει η πόλη και η παραλιακή τη ζώνη. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα και την επόμενη του 15 Αύγουστου, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια νότα αισιοδοξίας ότι μέχρι τέλος Αυγούστου αλλά και το Σεπτέμβριο ότι θα είμαστε στα περσινά επίπεδα. Αν είχαμε καταφέρει και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος να ήταν ο περσινός και ο προπέρσινος, θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Ας θεωρήσουμε ότι οι συγκυρίες είναι εκείνες που οδήγησαν σε αυτή τη μικρή πτώση φέτος για αυτή τη χρονική περίοδο και με προσπάθεια περισσότερη την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Αρκετός κόσμος επέλεξε για ακόμη μια χρονιά την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα για τις διακοπές του. Ωστόσο, όσον αφορά την κατανάλωση που επέλεξαν να κάνουν στα καταστήματα αλλά και τα μαγαζιά της παραλιακής ζώνης και όχι μόνο, ήταν κάπως συγκρατημένη. Ήρεμα θα έλεγα, ναι, δεν είχε πολλή δουλειά. Υπάρχει κίνηση, αλλά λίγα άτομα είναι τα οποία θα μπουν στο μαγαζί και θα κάτσουν. Μείωση της κατανάλωσης είναι φαινόμενο όλων των τελευταίων χρόνων της κρίσης. Έχει σχεδόν παγιωθεί. Έχει γίνει κομμάτι της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πραγματικά δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερες καταναλώσεις, κυρίως από τους Έλληνες πελάτες που σε αυτούς βασίζεται το τουριστικό προϊόν της Καλαμάτας. Με αυτή λοιπόν τη λογική, ναι, υπάρχει το πρόβλημα της μειωμένης κατανάλωσης. Κατ' επέκταση, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβούν σε αυξήσεις, έτσι ώστε είναι κατανοητό αυτό, έτσι ώστε να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Και εκεί συνίσταται το παραδειγματικό πρόβλημα που έχει ο χώρος της εστίασης. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ στον Αύγουστο και η χρονική περίοδος αυτή είναι μικρή. Η στόχευση θα πρέπει να είναι να μεγαλώσουμε λίγο την τουριστική περίοδο και να δυναμώσουμε. Η Καλαμάτα έχει τη δυνατότητα να δυναμώσει και το χειμώνα της με εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνονται Σαββατοκύριακα, μια και είμαστε τόσο κοντά στην Αθήνα. Η κίνηση εξελίχθηκε ικανοποιητικά σαν κίνηση. Βρισκόμαστε τώρα στο ζενίθ της περίοδου. Ο Αύγουστος έχει ανέβει αισθητά, εισπρακτικά τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να έχει κάνει ο κάθε συνάδελφος. Εμείς κινούμαστε καλά, ο κόσμος διαλέγει τις εξόδους του, επιλέγει, δεν κάθεται όμως και συνέχεια, δεν καταναλώνει όπως καταναλώνε, έχει περιορίσει και αυτό στα έξοδά του. Γενικότερα όμως όλη η σεζόν είναι κάτω των προσδοκιών των αναμενόμενων. Ο κόσμος έχει κατέβει στη Μεσσηνία, υπάρχει πληρότητα. Αλλά όσον αφορά τα μαγαζιά τα εστίασης και καφέ, μπαρ, αναψυκτήρια και όλα αυτά, δεν υπάρχει η αναμενόμενη κατανάλωση από τους επαγγελματίες. Οι θερινές εκπτώσεις αλλά και οι επισκέπτες του Αυγούστου συνέβαλαν στο να ζεσταθούν τα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων. Η κίνηση την περίοδο αυτή αφήνει με ικανοποίηση τους εμπόρους, οι οποίοι μετά από ένα διάστημα μειωμένης αγοραστικής δύναμης παίρνουν βαθιά ανάσα για να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις που φέρνει το επόμενο διάστημα. Οι θερινές εκπτώσεις φαίνεται ότι βοήθησαν πάρα πολύ να ζεσταθούν τα ταμεία των επαγγελματιών, με τον εμπορικό κόσμο να μένει ικανοποιημένος μέχρι στιγμής. Ο Αύγουστος ήταν πολύ καλός μήνας, μπορώ να πω. Ένας, βέβαια κάθε χρόνο, ο δεύτερος μήνας της θερινής εκπτωτικής περίοδου είναι καλύτερος από τον πρώτο, αλλά φέτο ήταν αρκετά καλός ο Αύγουστος ως τώρα. Από εδώ και πέρα βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά μέχρι τώρα καλά πήγε, ήταν και μεγάλη επισκεψιμότητα στην πόλη μας, λίγο πολύ κινήθηκε αρκετά καλά η αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι καταναλωτές ναι μεν βγήκαν στην αγορά και ψώνισαν, αλλά κάθε χρόνο είναι όλο και πιο συγκρατημένοι στο τι θα χαλάσουν, ψωνίζοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Είναι συγκρατημένοι. Φέτο ήταν πιο συγκρατημένη, μπορώ να πω, από άλλες χρονιές. Δεν παίρνανε ό,τι τους άρεσε, ό,τι τους ήταν απολύτως απαραίτητο. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια
της ύφεσης να ψωνίζει ο καθένας ό,τι του αρέσει. Ψωνίζει ό,τι του είναι απαραίτητο. Και φέτος το διαπιστώσαμε ακόμα πιο πολύ, ότι πήραν τα απολύτως απαραίτητα. Αυτά λοιπόν ως μια πρώτη καταγραφή των όσων αυτό το διάστημα έχουν υπάρξει τόσο στο εμπορικό κομμάτι όσο και στο κομμάτι της εστίασης σε επίπεδο Μεσσηνίας και Πελοποννήσου και Καλαμάτας. Έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο τη Βασιλική, την Πελογιάννη, για να σχολιάσουμε. Καλησπέρα Βασιλική. Καλησπέρα Κώστα. Λοιπόν, να σχολιάσουμε όλη αυτή την κατάσταση η οποία αποτυπώνεται και λίγο έως πολύ έχει να κάνει με το εξής χαρακτηριστικό. Πολλοί κόσμος, μέτρια μειωμένη κατανάλωση πάντα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς, υπήρξε μεγάλη κινητικότητα και γενικότερα υπήρξε πληρότητα στα ξενοδοχεία μέχρι και τον 15 Αύγουστο. Ήταν κύμα τουριστών το οποίο ήρθε όχι μόνο στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα αλλά και γενικότερα στην Μεσσηνία. Μέχρι λοιπόν και τον 15 Αύγουστο ο κόσμος προσπαθούσε να βρει έστω κάποιο κατάλημα είτε σε ξενοδοχείο είτε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια προκειμένου να καταφέρει έστω και 2-3 μέρες να κάνει διακοπές. Επομένως αυτή η εικόνα αποτυπώνεται και καταγράφεται και πιστοποιείται κιόλας ότι υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος. Ωστόσο, αυτό που είπες εσύ, όπως είδαμε και στα ρεπορτάζ, είναι ότι ο κόσμος δεν είχε την ανάλογη κατανάλωση. Δηλαδή, βλέπαμε πάρα πολύ κόσμο και στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, αλλά και στο κέντρο της πόλης, που ήταν και μια έκπληξη, θα λέγαμε, για φέτος, η κινητικότητα τόσο αυξημένη στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, ο κόσμος ήταν πολύ συγκρατημένος. Ναι, μεν κατανάλωνε ή ψώνιζε, αλλά όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα, τα απολύτως απαραίτητα, και όσον αφορά τις καταναλώσεις στα μαγαζιά εστίασης, πάλι δεν ήταν καθημερινές δηλαδή τα χρήματα. Και τα τριήμερα που είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ναι, μεν μια αυξημένη, ωστόσο δεν μπορεί κανείς σε καμία περίπτωση να πει ότι αυτή η κινητικότητα ή το ζέσταμα των ταμείων θα βοηθήσει στο να περάσουν και τον σκόπελο των επόμενων ημερών, σε κάθε περίπτωση όταν θα φύγουν οι τουρίστες ή οι επισκέπτες. Ναι, ακριβώς. Πόσο μάλλον στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, που και από τις καιρικές συνθήκες είδαμε ότι γενικά δεν ήταν καλό το καλοκαίρι για φέτος και περιμένανε πώς και πώς τον Αύγουστο και λόγω των εκλογών και λόγω των καιρικών συνθήκων προκειμένου να δουν να αυξάνονται τα έσοδά τους. Πάντως, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, δεν το λένε οι καταστηματάρχες. Αποτυπώνεται από τα όσα οι τουρίστες ή επισκέπτες στην περιοχή αναφέρουν. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλά. Οι τιμές συγκριτικά με άλλες τουριστικές περιοχές είναι σε επίπεδα τα οποία νομίζω ότι προσελκύουν κόσμο. Και αυτό έχει να κάνει και με τα καταστήματα εστίασης αλλά και με τα εμπορικά καταστήματα τα οποία βρίσκονται και σε περίοδο θερινών εκπτώσεων και βοηθά αυτό στο να υπάρξει και μια μεγαλύτερη κατανάλωση, θα έλεγε κανείς, και από τους ξένους. Ακριβώς. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, τα ποσά των εκπτώσεων είναι πάρα πολύ ψηλά, ακόμα και σε προϊόντα και σε είδη ρουχισμού ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία είναι καινούργια προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, οι επαγγελματίες τα βάζουν σε έκπτωση, προκειμένου να υπάρξει έτσι κάποια κινητικότητα στα καταστήματα. Όμως ο κόσμος αγοράζει, να σου πω, τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή, θα δεις πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, στο κέντρο της πλατείας, τις πρωινές ώρες μέχρι και τις απογευματινές που είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Όμως θα δεις να κρατούν μία, έστω και δύο τσάντες από μαγαζιά. Από αυτό αποτυπώνει ακριβώς αυτό που είπαμε πριν λίγο, ότι ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα. Ναι, μεν θα μπουν στα καταστήματα, αλλά θα πάρουν αυτό που τους χρειάζεται. Είναι μια εικόνα την οποία και ο εμπορικός κόσμος μας την αναφέρει, ότι ναι, μεν βλέπουμε ένα γεμάτο κέντρο, που φέτος, όπως είπαμε και πριν, είναι έκπληξη, καθώς από αρχές του καλοκαιριού μέχρι και τώρα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο κέντρο της Καλαμάτας και οι αριστομένους τα λέγαμε ότι θυμίζει έτσι και γνωστούς εμπορικούς δρόμους μεγάλων πόλεων. Σωστά, σωστά. Και κάνα όπως το σημειώνεις, θυμόμαστε άλλωστε, είδαμε και το ρεπορτάζ και σήμερα και με την τουριστική υποστήριξη στο γραφείο που είχες κάνει, το οποίο πόσος κόσμος περνά να ενημερωθεί για μια σειρά από προϊόντα, από περιοχές, το πού να πάει, πώς να κινηθεί τέλος πάντων μέσα στην πόλη. Και εκεί επίσης δείχνει έτσι την εικόνα ή την τάση τέλος πάντων που υπάρχει στην περιοχή. Είδαμε και πριν λίγες ημέρες και άλλο ένα ρεπορτάζ όσον αφορά το ιστορικό κέντρο Κώστα, που και αυτό είναι μια έκπληξη από την άποψη ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ διαφήμιση, θα λέγαμε, του ιστορικού κέντρου. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος και γενικά οι τουρίστες, θα πούμε, ξένοι και Έλληνες, οι οποίοι αποφάσισαν την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα για τις διακοπές τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες που εμείς κάναμε και το ρεπορτάζ, δηλαδή 12 η ώρα, εμείς πήγαμε και ρεπορτάζ, και να σου πω ότι τα καταστήματα εστίασης ήταν γεμάτα. Ακόμα και επαγγελματίες που πουλάνε τα καθιερωμένα που λέμε σανδάλια και οτιδήποτε άλλο που κρατά την παράδοση στο ιστορικό κέντρο, είναι γεμάτα και μας μιλούν για μια αυξημένη κίνηση και πόσο μάλλον πόσο αυτή μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη εάν υπάρξει και ανάλογη διαφήμιση και ενημέρωση για το ιστορικό κέντρο. Γιατί, όπως μας είπανε, δεν υπάρχει. Δεν ξέρουν πολύ το ιστορικό κέντρο, δεν ξέρουν πολύ τι υπάρχει και πώς μπορούν να περιηγηθούν και τι μπορούν να κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι που μας σημειώσαν οι επαγγελματίες και αυτό είναι που ζητούν και από τη νέα δημοτική αρχή και από γενικότερα μια συλλογική προσπάθεια.
αναβάθμιση της όλης περιοχής. Υπήρξε λίγο έως πολύ και με τις πεζοδρομίες οι οποίες έχουν υπάρξει. Προφανώς υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούν να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι για να κρατήσουμε και το θετικό από όλη αυτή την υπόθεση, σε γενικότερο επίπεδο υπάρχει η μαγιά εκείνη, υπάρχει αυτή η μαγιά που μπορούμε πάνω σε αυτή να πατήσουμε και να δώσουμε ακόμα περισσότερα κομμάτια στο τουριστικό μέτωπο. Μην ξεχνάμε και το συνεδριακό τουρισμό που ακολουθεί. Θα δούμε και άλλα ρεπορτάζ και τα επόμενα. Έχει δώσει μεγάλη οικονομική ανάσα στην Καλαμάτα ο συνεδριακό τουρισμό, όπω και ο σχολικό τουρισμό, που μέχρι να τελειώσουν ας πούμε, τα σχολεία με τι εκδρομέ πλέον επιλέγουν την Μεσσηνική Πρωτεύουσα και έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αυξηθεί ο σχολικό τουρισμό, όπω και ο συνεδριακό τουρισμό. Αυτό που αξίζει να σου πω είναι ότι και οι επαγγελματίε τη παραλιακή ζώνη τη Καλαμάτα μιλούν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παρατεθεί ας πούμε έτσι η κίνηση και το καλοκαίρι θα λέγαμε. Να μην δουλεύουν ουσιαστικά 2-3 μήνες μόνο αν μπορέσουν να δουλεύουν. Να γίνουν προσπάθειες υλικές και από τους ίδιους. Το έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε ένα πανέμορφο παραλιακό μέτωπο και νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη πρόκληση και για την επόμενη δημοτική αρχή αλλά και γενικότερα για τους φορείς να την αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο, να δώσουν ζωή και το χειμώνα στο παραλιακό μέτωπο. Άλλες πόλεις ζηλεύουν αυτό το παραλιακό μέτωπο, το οποίο εμείς δυστυχώς το χειμώνα το έχουμε λίγο παραμελημένο. Αυτό, να σταματήσουμε να δίνουμε τον στόχο και την ταμπέλα το χειμώνα πάμε στο κέντρο της πόλης και το καλοκαίρι πάμε στην παραλία. Δηλαδή, αυτό ζητούν και οι επαγγελματίες και οι μεν και οι δεν να αλλάξει, προκειμένου να παρατεθεί έτσι και η τουριστική σεζόν και να υπάρχει κίνηση και το χειμώνα στην παραλιακή ζώνη. Και αυτό είναι και μια συλλογική προσπάθεια και των επαγγελματιών, αλλά και του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Γιατί πόσο μάλλον αν οι επαγγελματίες κρατήσουν ζεστή την αγορά και τα καταστήματά τους το χειμώνα, σίγουρα θα καταφέρουν να προσελκύσουν κόσμο. Γιατί βλέπουμε και το χειμώνα παρά το κρύο. Όποιος κόσμος, όποιος επιλέγει την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα να έρθει και διήμερα, τριήμερα που έχουμε και τις έορτες, βλέπουμε να περπατά στην παραλία. Ωστόσο, όμως δεν έχει μαγαζιά να κάτσει. Οι κλιματολογικές συνθήκες άλλο σε ευνοούν. Βασιλική, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα δούμε πολλά περισσότερα. Και ουσιαστικά, όταν θα μπούμε σε μια διαδικασία, να κάνουμε συνολική αποτίμηση για όλη αυτή την τουριστική περίοδο. Επέτρεψε μόνο να σου πω κάτι τελευταίο: ότι το αισιόδοξο στην όλη υπόθεση είναι με την κίνηση που κάναμε στα ξενοδοχεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Θα μιλήσω ότι μέχρι και τέλος Αυγούστου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει κινητικότητα και είναι και αισιόδοξο γιατί όλοι μας λέμε ότι μετά το 15 Αυγούστου, ας πούμε, αρχίζουμε να κλείνουμε τον κύκλο της καλοκαιρινής σεζόν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μέχρι το τέλος Αυγούστου και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και για τα καταστήματα αλλά και για τα ξενοδοχεία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και για τα όσα μας σημείωσες. Λοιπόν, πάμε εμείς να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προχωράει η διαδικασία που σχετίζεται με την εξέταση των αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Ο έλεγχος συνεχίζεται, μιας και ο όγκος των αιτήσεων επί των οποίων οι επιτροπές πρέπει να αποφανθούν είναι μεγάλος. Μέχρι σήμερα η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για περίπου 1000 περιπτώσεις αντιρρήσεων. Εξελίσσεται η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών. Ωστόσο, ο όγκος είναι μεγάλος με αποτέλεσμα σήμερα κανείς να μην μπορεί να γνωρίζει το πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Εξελίσσεται κανονικά. Βέβαια, οι υποθέσεις είναι πάρα πολλές. Έχουν εξεταστεί γύρω στις 1000 υποθέσεις από τις επιτροπές. Οι αποφάσεις βγαίνουν στο διάβια και έπεται συνέχεια. Βέβαια, το πλήθος των αντιρρήσεων είναι μεγάλο. Έχουμε γύρω στις 15.000 αντιρρήσεις, όπως ξέρετε. Είναι απροσδιόριστο αυτή τη στιγμή το χρονικό διάστημα το οποίο θα περατωθεί η όλη διαδικασία. Πάντως εξελίσσεται κανονικά. Αρκετά και τα προβλήματα που καταγράφονται κατά την διάρκεια εξέτασης των αντιρρήσεων. Τα προβλήματα είναι ότι διαπιστώνονται ότι 1-2-3% δεν έχουν καταθέσει το φυσικό τους φάκελο. Έχουν κάνει ηλεκτρονικά την αντίρρηση, αλλά δεν έχουν καταθέσει το φάκελο που έπρεπε να σχηματίζεται σε κάθε αντίρρηση, εδώ για να εξεταστεί πρώτα από εμάς και μετά να εισαχθεί στις επιτροπές. Και επί ποινή απόρριψης, δεν μπορεί, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, δεν μπορεί να εξεταστεί αντίρρηση αν απουσιάζει ο φυσικός φάκελος. Προσπαθούμε, τους ενημερώνουμε, τα φέρνουν, είναι γεγονός, αλλά αυτό μας τρώει πάρα πολύ χρόνο. Πάντως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν είχαν κάνει αντιρρήσεις, αντιμετωπίζοντας σήμερα ζήτημα με την ιδιοκτησία τους. Δεν είναι κρυφό ότι
πολλοί κόσμος δεν έκανε, αρκετοί πολίτες δηλαδή δεν έκαναν αντιρρήσεις. Και έρχονται τώρα να δουν τι μπορούν να κάνουν. Βέβαια η διαδικασία έχει κλείσει ηλεκτρονικά από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2017. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι για τους κωδικούς φυτοκάλυψης ΑΔΕΛΤΑ και ΔΕΛΤΑΑ να προβούν στις αντίστοιχες ρυθμίσεις υποβάλλοντας σχετικά αιτήματα στο Δασαρχείο Καλαμάτας. Για τα ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ επί του παρόντος δεν υπάρχει ανοιχτή διαδικασία που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι. Παράλληλα τρέχει και το κτηματολόγιο και από εκεί δημιουργούνται προβλήματα ότι κάποιοι πολίτες πάνε να κάνουν δηλώσεις, τότε διαπιστώνονται και από εκεί, εκτός από τον ΟΠΚΕΠΕ που κάνανε ενεργοποιήσεις επιδοτήσεων και μέσω του και με τη διαδικασία της θεματογράφησης δηλαδή διαπιστώνονται ότι δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Ελπίζουμε ότι θα δοθούν κάποιες λύσεις. Στα όπλα από την ερχόμενη εβδομάδα η νέα κυνηγητική περίοδος ξεκινά και επίσημα στις 20 Αυγούστου και οι άνθρωποι του Κυνηγητικού Συλλόγου στην Καλαμάτα προχώρησαν σε σχετική ενημέρωση προς τα μέλη τους σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στη νέα ρυθμιστική που έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου. Το πλαίσιο αυτό και η ενημέρωση με έμφαση να δίδεται για μία ακόμα φορά στο κομμάτι της ασφάλειας. Ξεκινήσαμε την παραλαβή αδειών θύρας για ανανέωση για την καινούργια κυνηγητική περίοδο του 2019-2020, η οποία ξεκινά στις 20 Αυγούστου. Οι τιμές κυμαίνονται για την τοπική άδεια στα 117,83 ευρώ, για την περιφερειακή 137,83 ευρώ και για την γενική στα 167,83 ευρώ. Ο σύλλογός μας θα λειτουργεί για την παραλαβή των αδειών καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 2 και τα απογεύματα Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής 6 με 8. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτός από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Επίσης, αν όχι το σημαντικότερο, είναι η προσοχή για την αποφυγή κυνηγητικών ατυχημάτων. Συνάδελφοι, όσοι από εμάς κυνηγούν αγριόχειρο, λαγό, μπεκάτσα και ορτίκι, θα πρέπει υποχρεωτικά και το τονίζω υποχρεωτικά να φορούν γυλαίκο χρώματος φωσφορίζοντος πορτοκαλί που να μπορεί να είναι ορατό από κάθε οπτική γωνία. Ενημέρωση αναφορικά και με τα δικαιολογητικά που χρειάζεται προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια. Να προσκομίσουν μια εξέταση από γιατρό, ειδικό παθολόγο ή ψυχίατρο στην αστυνομία, στην ασφάλεια. Για να τους χορηγήσει τη βεβαίωση για αν κάποιος θέλει να αγοράσει κυνηγετικό όπλο ή άδεια αγοράσει κυνηγετικό όπλο. Μετά την αγορά του κυνηγετικού όπλου, προσκομίζουν στην αστυνομία τα χαρτιά του όπλου, το όπλο λιμένο εντός θήκης, το απαιτεί η ασφάλεια αυτό. Το όπλο λιμένο του, ναι, δύο έχρωμες φωτογραφίες και ένα παράβολο 3 ευρώ από τα ΚΕΠ, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου. Εφόσον έχουν αναχείρα στη βεβαίωση ΚΟΜ6 την άδεια ή την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, την προσκοπίζουν στο δασαρχείο μαζί με το καθαριστικό της εφορίας τους του τελευταίου έτους ή μια βεβαίωση για μόνιμη κατοικία. Την αστυνομική τους ταυτότητα για να κάνουν αίτηση να δώσουν εξετάσεις για την άδεια θύρας. Μετά τις εξετάσεις από το Δασαρχείο προσκοπίζουν στο σύλλογό μας τα εξής: τη βεβαίωση των εξετάσεων, τη βεβαίωση ΚΟΜ6 για την άδεια κατοχής κυνηγητικού όπλου, δύο φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας και το χρηματικό αντίτιμο για να εκδώσουν την αντίστοιχη άδεια. Ακολούθως αναφορά έγινε σε στοιχεία που αφορούν τη νέα ρυθμιστική, καθώς επίσης και στην ασφάλεια των σκύλων. Για τους σκύλους πρέπει όλοι οι κυνηγοί να εμβολιάζουμε το εμβόλιο της λύσας, είναι υποχρεωτικό, έτσι, και να, αν αναγκάσουν το δουβλιάριο να φέρνουν και το δουβλιάριο υγείας σκύλων στο κυνηγικό σύλλογο ότι είναι εμβολιασμένα και να έχουν όλα τα σκυλιά, έτσι, ηλεκτρονική ταυτότητα. Ο κυνηγικός σύλλογος έχει στην ασφαλειά του ασφαλίσει και τα σκυλιά. Πέντε σκύλους, δικαιολογεί πέντε σκύλους η ασφάλεια που έχουμε κάνει. Στα τριγώνια από 10 τα έχει κάνει 8 και έχει αφήσει τους αγριόχειρους σε ελεύθερο, δηλαδή όσους μπορούν να βαρέσουν οι κυνηγοί. Αυτό όμως είναι Τετάρτη, Σαββάτο, Κυριακή. Δεν είναι, γιατί γράφτηκε κάτι ότι ελεύθερα εννοούσαν κάθε μέρα. Δεν είναι κάθε μέρα. Είναι όπως είναι η δίωξη των σκύλων. Τετάρτη, Σαββάτο, Κυριακή.
Πάμε σε κάτι διαφορετικό και σε μια γιορτή που ουσιαστικά έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια. Σημείο αναφοράς, θα λέγε κανείς, και για τα αγροτικά δεδομένα, μιας και πολλές είναι και οι ανακοινώσεις που κατά την διάρκεια της γιορτής γίνονται. Μιλάμε για την γιορτή Σίκου που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στον Πολύλοφο και να καλησπερίσουμε, φιλοξενούμε στο στούντιο της τηλεόρασης Best τον γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυλόφου, τον κύριο Τάσο Μανιάτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, μια γιορτή που όπως είπαμε έχει γίνει θεσμός, σημείο αναφοράς για πάρα πολλά χρόνια, 18η στην σειρά. Και θα ήθελα να μου πείτε, ξεκινώντας από το πώς εσείς το βιώνετε, πώς εσείς το προετοιμάζετε όλη αυτή την μεγάλη γιορτή. Από την προηγούμενη μέρα κιόλας της... από την επόμενη μέρα της εκδήλωσης ξεκινάμε να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη εκδήλωση το επόμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Όλη τη χρονιά γίνονται βέβαια και κάποιες εκδηλώσεις ενδιάμεσα πριν γίνει η τελική γιορτή Σίκου. Έχουμε ονομάσει όλη την εκδήλωση γενικά που είναι για το Σίκο Μεσσηνιακές ημέρες Σίκου. Mm-hmm. Και το αποκορύφωμα είναι η γιορτή του Σίκου που γίνεται συνήθως στις 18 Αυγούστου. Πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι με τις παράλληλες εκδηλώσεις, γιατί η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε ως μια εκδήλωση απλή και νομίζω ότι έχει αρχίσει και γιγαντώνεται με πολλές παράλληλες δράσεις, με την εξωστρέφεια να αποτελεί έτσι κύριο χαρακτηριστικό, Μεσσηνιακές ημέρες Σίκου. Και πείτε μας έτσι δύο λόγια για το πώς κύλησαν και φέτος αυτές οι παράλληλες εκδηλώσεις. Πάρα πολύ καλά, με συμμετοχή κόσμου. Μία εκδήλωση που γίνεται είναι ένας διαγωνισμός ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής με πρώτη ύλη το ΣΥΚΟ. Mm-hmm. Είχαμε προσκαλέσει τον κύριο Μαμαλάκη, ο οποίος ήταν κριτής μαζί με κάποιους σεφ. Είχαμε περίπου 30 με 40 υποψήφιους και υποψήφιες. Και είχε μεγάλη επιτυχία η πρώτη εκδήλωση αυτή. Η επόμενη είναι φαγητό στον δρόμο, το street food όπως το λέμε. Mm-hmm. Το οποίο έγινε στο χωριό, στην πλατεία του χωριού, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το οποίο και αυτό θέλω να πω ότι επειδή είναι μια εκδήλωση που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και περισσότερων νέων ανθρώπων. Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολλοί νέοι από τις περιοχές τις δικές μας και ευρύτερα τις περιοχές της Μεσσηνίας, αλλά και από την Αθήνα, γιατί γίνεται σε μια περίοδο που πολλοί κόσμος βρίσκεται σε διακοπές. Και σίγουρα όλη αυτή η γιορτή ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, με την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Και ναι. Τι περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση? Το αποκορύφωμα όλων των εκδηλώσεων είναι η γιορτή Σίκου, η οποία αυτή περιλαμβάνει έκθεση με γλυκίσματα από Σίκο και με ξερό Σίκο. Βέβαια η περιοχή ακόμα βρίσκεται στις αρχές της συγκομιδής λόγω της οψιμότητας λόγω του καιρού φέτος, αλλά υπάρχουν με διάφορες συσκευασίες Σίκα ξερά και από την προηγούμενη χρονιά αλλά και από τη φετινή χρονιά όσα προλάβουμε να φτιάξουμε σε τυποποιημένες συσκευασίες και ο κόσμος να διασκεδάσει με μια ορχήστρα. Μουσική εκδήλωση που θα ακολουθήσει. Ναι. Βέβαια, προφανώς οι προσδοκίες για μια ακόμα φορά πολλές μένει να δούμε κατά πόσο αυτή τη φορά οι εξαγγελίες που θα γίνουν από την γιορτή Σίκου, γιατί κάθε χρόνο γίνονται εξαγγελίες, φέτος θα καταφέρουν να πιάσουν τόπο και να υλοποιηθούν. Βέβαια. Ακούμε χρόνια για την αναδιάθρωση, ακούμε χρόνια για μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με στήριξη των σικοπαραγωγών. Φανταζόμαστε ότι ίσως έφτασε ο χρόνος, η χρονιά, ναι, όλα αυτά να γίνουν πράξη. Να γίνουν πραγματικότητα. Και βεβαίως να πούμε ότι μας στηρίζει η Σικική αρκετά. Και να πούμε και αυτούς που είναι συνδιοργανωτές μαζί με τη Σικική. Είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Μεσσήνης, η ΠΕΔ Πελοποννήσου και το Πλυντήριο Μεσσηνίας. Τώρα, από την εμπειρία που έχετε, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που θα ανηφορήσει προς τον Πολύλοφο, τι ώρα ξεκινάει η γιορτή, τι πρέπει να προσέχουν, δεν ξέρω με το κυκλοφοριακό πώς θα τα έχετε ρυθμίσει φέτος. Σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν βέβαια και οι αρμόδιοι παράγοντες με τους δρόμους, οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα γενικότερα στην περιφέρεια και στις περιφέρειες όλες. Ο κόσμος πρέπει να βρίσκεται εκεί περίπου στις 9 η ώρα. Υπάρχουν κάποια κατασκευασμένα πρόχειρα πάρκινγκ, τα οποία έχουν μια σχετική ασφάλεια, γιατί υπάρχει οργάνωση με security για την προφύλαξη του κόσμου. Και δεν θα ταλαιπωρηθεί αν έρθει μέχρι. Είναι βασικό αυτό και γι' αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο ότι δεν θα υπάρξει έτσι κάποιο είδους ταλαιπωρία. Αντιθέτως, θα είναι μια βραδιά ευχάριστη. Μια βραδιά ευχάριστη και ελπίζουμε ο κόσμος να διασκεδάσει. Φτάσαμε σίγουρα τη 18η χρονιά.
Έχουμε αποκτήσει εμπειρία από τις προηγούμενες εκδηλώσεις. Και νομίζω ότι είναι μια γιορτή που έχει πολλά χρόνια μπροστά της. Ευελπιστούμε και να κάνουμε κάτι καλύτερο και οτιδήποτε καλύτερο. Mm. Παλιότερα, βέβαια, κάναμε και κάποιες εκθέσεις. Είχαμε επισκεφτεί και τη Θεσσαλονίκη που κάναμε για διαφήμιση του προϊόντος. Ελπίζουμε ο κόσμος να καταναλώνει ΣΥΚΑ. Τώρα, έτσι δεν είναι της παρούσης, γιατί μιλάμε για τη γιορτή. Απλά ένα σύντομο σχόλιο για το κομμάτι της παραγωγής. Είσαστε κι εσείς παραγωγός. Ναι, ναι. Πώς είναι έτσι, πώς η παραγωγή είναι σχετικά καλή. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο κόσμος, όποιος δεν γνωρίζει, θα πρέπει να ξέρει ότι τα ΣΥΚΑ έχουν προβλήματα με τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε φέτος αρκετά και με τις βροχοπτώσεις. Φέτος έχουμε το πρόβλημα των υψηλών θερμοκρασιών. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει ο καιρός μελλοντικά. Είναι και νωρίς ακόμα. Αλλά σχετικά είναι καλή η παραγωγή. Και κρατάω αυτό έτσι σαν θετικό στην όλη υπόθεση που έχει να κάνει με το ΣΥΚΟ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην γιορτή. Να ευχαριστήσω και τους χορηγούς και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία μας βοηθάνε στην προβολή και της γιορτής και γενικότερα και εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και ευχαριστώ. Να καλέσουμε και όλο τον κόσμο την Κυριακή στον Πολύλοφο για την 18η γιορτή ΣΥΚΟ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Έτοιμα για, όπως λένε, τα ραβασάκια που αφορούν χιλιάδες φορολογούμενους και ιδιώτες ακινήτων, οι οποίοι από 1η Σεπτεμβρίου θα κληθούν να βάλουν και πάλι το χέρι στην τσέπη για την πληρωμή του ένφια. Υπενθυμίζεται ότι πολλοί θα είναι ιδιοκτήτες που φέτος θα δουν το συγκεκριμένο φόρο μειωμένο. Το πράσινο φως για να ξεκινήσει η διαδικασία για την πιστοποίηση του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες άναψε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, κοινοποιώντας την εγκύκλιο για το νέο ένφια, ο οποίος θα έχει σημαντικές μειώσεις. Με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ο ένφια θα είναι μειωμένος για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων από 10 έως 30%. Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι ειδικά για το έτος 2019 χορηγείται μείωση στο ποσό του ένφια φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους από 10 έως 30% και επίσης ορίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2019 εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του ιδίου μήνα. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου του 2020. Που έχει μόνο να το μειώσει, πρέπει να τα κόψει όλα. Όλα να τα κόψει και πρέπει να πληρωνόνται μόνο εκείνοι που δουλεύουν. Όποιος ντεμπέλης, λαθρομετανάστης, οτιδήποτε, πρέπει εάν δεν δουλεύουν να μην λαμβάνουν φράγκο. Γιατί το έμφυα γιατί το βάλανε. Γιατί δουλεύουν 10 ανθρώποι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι με υδρότα, με αίμα, για να πληρωνόνται όλοι οι άλλοι ντεμπέλιδες. Και εσύ μου λες αν πρέπει να μειωθεί, να το κόψει. Τουλάχιστον με... συζητώντας το με φίλους, έστω να πούμε, και πιστεύουν όλοι ότι θα είναι κάτι το σοβαρό, κάτι που θα τους δώσει μια οικονομική, έτσι, περισσότερο να πούμε, να νιώσουν πιο άνετοι λίγο, γιατί όλοι το σκέφτονται, γιατί μετά από ότι πριν από λίγο καιρό πληρώσανε, ας πούμε, το φόρο εισοδήματος και το έμφυα επακολουθεί, αν είναι δυνατόν. Και ποιος δεν το θέλει και ποιος δεν το περιμένει και μακάρι να γίνει και να είναι και σε ποσοστά τέτοια που να μπορεί να έχει κάποια ανακούφιση. Άρα λοιπόν βοηθάει να φτάσει. Βοηθάει πάρα πολύ και εύχομαι να γίνει και το δυνατόν συντομότερο και να είναι και σε ποσοστά τέτοια που να μπορεί ο κόσμος να έχει τουλάχιστον, ας πούμε, να δει μια ανακούφιση. Εφόσον το εκαθαριστικό του ένφια εκδοθεί μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου, η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται μέχρι και την 30η του ιδίου μήνα. Και φέτος ο ένφια θα καταβληθεί σε 5 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να εξοφλείται έως τα τέλη Γενάρη του 2020. Σίγουρα είναι ένα θετικό μέτρο. Ανακουφίζει χιλιάδες ιδιοκτήτες, είτε είναι μικροϊδιοκτήτες είτε είναι μεγαλοϊδιοκτήτες, και το 30% σίγουρα είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, έτσι 30%, γιατί όλοι περιμέναν μία μείωση, αλλά άμεσα μόλις ανέλαβε η νέα κυβέρνηση υλοποιεί μία δέσμευση την οποία δεν την περιμέναμε να γίνει τόσο σύντομα. Σίγουρα είναι θετικό το μέτρο και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα θετικά μέτρα υπέρ του λαού. Το ένφια δεν έπρεπε να υπάρχει. Αφού όμως υπάρχει, αν τον μειώσει είναι προς όφελός μας. Δεν έχουμε αντίρρηση να πληρώσουμε ό,τι μας επιβάλλει η κυβέρνηση που νομίζει ότι πρέπει να το πληρώσουμε. Αλλά τα χρήματα που παίρναμε δεν τα παίρνουμε τώρα. Επομένως είναι δυσβάσταχτη η πληρωμή οποιοδήποτε νέου φόρου.
Να μεταφερθούμε εμείς μέχρι την Κυπαρισσία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπτωτική βραδιά που διοργανώνει ο ΕΚΙ Εμπορικός Σύλλογος. Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Μποζέκα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας πει το πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Τριφυλιακής Πρωτεύουσας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι χρόνια πολλά λόγω των ημερών Κώστα σε ένα και στους τηλεθεατές μας. Πραγματικά εκπτωτική βραδιά, η οποία ξεκινήσει και θα ολοκληρώνεται μετά τα μεσάνυχτα σε μια προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου της Κυπαρισσίας, όχι μόνο να δείξει εξωστρέφεια, να γίνουν οι απαραίτητες όπως γίνονται οι διεκτώσεις πάνω μέχρι και 50-60% σε καταστήματα, αλλά τουλάχιστον αυτό που προτιμάται περισσότερο στην απόψινή βραδιά δεν είναι μόνο οι εκπτώσεις, αλλά είναι και η προσπάθεια να δείξει ότι η περιοχή μας συγκεντρώνει ακόμα και τώρα λόγω του καλοκαιριού και λόγω των αρκετών επισκεπτών αρκετά ήδη σε προσιτές τιμές σε προϊόντα εποχής, και παράλληλα να προσελκύσει και τον κόσμο για να γνωρίσει καλύτερα το εμπορικό κέντρο της περιοχής μας που ευθύνεται από την περιοχή της αγοράς και όχι μόνο όπως γνωρίζουμε. Mm-hmm. Βέβαια, Κώστα, αυτό που μας έλεγαν τουλάχιστον οι έμποροι είναι το γεγονός ότι φέτος το καλοκαίρι άργησε πολύ να έρθει ο εγχώριος τουρισμός Έλληνες τουρίστες. Έχουμε και ξένους τουρίστες στην περιοχή μας. Περιμένουν περισσότερα πράγματα μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι. Και αυτό που απασχολεί περισσότερο φυσικά τους εμπόρους είναι η επερχόμενη φθινοπορεινή περίοδο. Πάντως, ο Εμπορικός Σύλλογος υπόσχεται ότι θα είναι παρόν, θα δίνει δυναμικά το στίγμα του και θα αποτυπώνει με εκδηλώσεις δραστηριότητες προς όφελος όχι μόνο όχι των εμπόρων, αλλά περισσότερο στον καταναλωτή που είναι και ο τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών και προϊόντων στην περιοχή μας, Κώστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Τώρα, εξυπηρετώντας ντόπιους και ξένους επισκέπτες, το Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης του Δήμου Καλαμάτας λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που ο τουρίστας επιθυμεί. Τουριστικές πληροφορίες 7 ημέρες την εβδομάδα παρέχει ο Δήμος Καλαμάτας προς τους επισκέπτες της πόλης, Έλληνες και ξένους, μέσω των γραφείων τουριστικής υποστήριξης που διαθέτει. Μπορείτε να μας βρείτε καθημερινά 9 με 9 κατά Σαββατοκύριακα, 10 με 2, 5 με 9. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας γενικά όλης της Ελλάδος και τον κόσμο του εξωτερικού που έρχεται για πληροφορίες. Αρκετή και ειδικά τώρα τον Αύγουστο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και όσο περνάνε οι μέρες, ακόμα περισσότερο η κίνηση μέσα στο γραφείο μας. Υπάρχει επίσης και ένα τουριστικό περίπτερο κάτω στο λιμάνι, το οποίο είναι κάθε μέρα μαζί με το Σαββατοκύριακο, 7.30 με 10.30, όπου οποιοδήποτε μπορεί να περάσει για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμεί, πάνω στο τουριστικό κομμάτι. Στην διάθεσή τους, ο Δήμος θέτει κάρτες με αξιοθέατα και προϊόντα της Καλαμάτας και της περιοχής της, ενώ τους δίδει και πληροφορίες για την περιήγησή τους. Βρισκόμαστε εδώ για να δίνουμε πληροφορίες τόσο στους ντόπιους τουρίστες, τους Έλληνες, όσο και στους τουρίστες ερχόμενοι από το εξωτερικό. Το ενημερωτικό μας υλικό συνίσταται σε χάρτη της πόλης, ενημερωτικό υλικό για τις παραλίες, για τα μνημεία της πόλης, για τους γύρω τουριστικούς προορισμούς. Βρισκόμαστε εδώ καθημερινά. Και είμαστε σε θέση όλοι πάλι λόγω των γλωσσών που μιλάμε να εξυπηρετήσουμε τουρίστες από όλες τις εθνικότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι ο Δήμος Καλαμάτας παρήχε τουριστικές πληροφορίες μέσω των γραφείων αυτών σε πάνω από 13.000 επισκέπτες Έλληνες και ξένους. Τέλος, δίπλα στο Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης του Ιστορικού Δημαρχείου βρίσκεται ο χώρος προβολής των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής μας, τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να δουν και στη συνέχεια να ζητήσουν στα καταστήματα. Υπάρχει ακόμα και το κομμάτι το εκθετήριο του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο μέσα εκθέτουμε προϊόντα από τους παραγωγούς της Μεσσηνίας, που μπορεί οποιοδήποτε και να φέρει να εκθέσει, αλλά και να φέρει να έρθει να τα δει. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, που είμαστε 9 με 9, καθημερινά και Σαββατοκύριακο 10 με 2 και 5 με 9. Δεν έχει τέλος η λίστα με τους πνιγμούς στη χώρα μας που για μια ακόμα φορά χρονιά θρηνεί δεκάδες ανθρώπους. Στο βίντεο που ακολουθεί δίνονται συμβουλές για το τι πρέπει να προσέχουμε προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους δυσάρεστα περιστατικά.
αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου και σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως. Καταγεγραμμένα, ένας άνθρωπος πεθαίνει από πνιγμό κάθε 90 δευτερόλεπτα στον πλανήτη. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό ετησίως τα τελευταία χρόνια. Η αναλογία ανδρών ή γυναικών που πεθαίνουν από πνιγμό είναι 3 στους 1. Περίπου 10 παιδιά και έφηβοι πεθαίνουν από πνιγμό κάθε χρόνο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλες τις υπηρεσίες, όλο το ελληνικό σώμα, κάθε καλοκαίρι. Στατιστικά αυτοί οι πνιγμοί συμβαίνουν σε άτομα ηλικίας από 65 χρονών και πάνω, συνήθως στατιστικά πάντα. Και προέρχονται από τις επικοινωνίες που έχουμε με τον κύριο ιατροδικαστή, αλλά και την εμπειρία τη δική μας. Καταλήγουν σε πνιγμούς, ενώ μπορεί να προέρχονται από άλλα παθολογικά αίτια που έχουν να κάνουν από μια απλή ζαλάδα έως ένα άλλο παθολογικό έβριμα. Τα περισσότερα θύματα πνίγονται σε απόσταση 10 μέτρων και σπανίως σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 μέτρα από την υστεριά. Οι πιο επικίνδυνες ώρες του 24ωρου είναι οι μεσημεριανές. Η ηλικιακή ομάδα με την μεγαλύτερη θνησιμότητα είναι άνδρες 20-24 ετών. Άτομα υψηλού κινδύνου θεωρούνται άτομα ακραίων ηλικιών, δηλαδή 0 έως 5 ετών και ηλικιωμένοι. Όσοι πραγματοποιούν ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά μέσα και γύρω από το νερό, όσοι δεν ξέρουν κολύμπι, όσοι γνωρίζουν μεν κολύμπι αλλά υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και όσοι καταναλώνουν αλκοόλ και ναρκωτικά. Εκείνο που εμείς συμβουλεύουμε τους πάντες είναι σε οποιαδήποτε ηλικία και αν πτήσετε κάποιος πρέπει να αποφεύγει να πηγαίνει μόνο στη θάλασσα, εκτός από γενικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί και από την υπηρεσία και έχουν δημοσιευθεί ήδη και υπάρχουν και οδηγίες γενικότερα παντού όπου και να ψάξει κανείς. Καλό είναι να τις συμβουλεύετε, να μην αδιαφορεί για όλα αυτά, αλλά η παρουσία μας στη θάλασσα πρέπει να είναι πάντα με κάποιον άνθρωπο δίπλα μας, γιατί μπορεί μία απλή αδιαθεσία, μία απλή ζαλάδα να μας οδηγήσει σε ένα βάθος που όλοι νομίζουν ότι είναι μεγάλο, σε πολύ μικρό βάθος, να μας οδηγήσει σε δυσάρεστο περιστατικό. Καλό είναι να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, να έχουμε μία παρέα, ο οποίος σίγουρα εκείνη τη στιγμή θα είναι ο διπλανός μας, θα είναι πολύ κοντά μας να μας βοηθήσει, να μην μέσα στη θάλασσα οποιοδήποτε να μπει θα εισπνεύσει άμεσα νερό, θα καταπτύνει νερό, θα έχει δυσάρεστα για τον οργανισμό του. Μπορεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί να επιλέγουν να πάνε διακοπές, ωστόσο όπως τονίζει η αστυνομία, όλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς οι κλέφτες παραμονεύουν. Η ελληνική αστυνομία δίνει συμβουλές για προστασία των ιδιοκτησιών από τυχόν παραβιάσεις, ενώ εφιστά και την προσοχή των πολιτών ακόμα και στις παραλίες. Το μυαλό μας είναι στις διακοπές, όχι όμως το μυαλό και διάφορων μακριχέριδων που έχουν βάλει στόχο το σπίτι σας ή και σας τον ίδιο εκεί που θα πάτε διακοπές. Σύμβουλες προς τους εκδρομείς του καλοκαιριού δίνει η αστυνομία τόσο για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από το σπίτι τους, όσο και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διακοπές, εδώ και αρκετό διάστημα. Εμείς ως ελληνική αστυνομία δίνουμε ορισμένες απλές συμβουλές, προκειμένου οι πολίτες να διαφυλάσσουν την ιδιωτική τους περιουσία όταν πρόκειται να λείψουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν λέμε μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι 5 μέρες, μία εβδομάδα, ενδέχεται και παραπάνω. Πριν φύγουν, να βεβαιωθούν ότι έχουν κλειδώσει καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Έχουμε πολλά περιστατικά κλοπών στην Πάτρα, όπου έχουν μπει μέσα οι δράστες από ανασφάλιστες πόρτες και από ανασφάλιστα παράθυρα. Είναι πολύ εύκολο να ανοίξει κάποιος μία πόρτα με ένα τραπουλόχαρτο ή να την ανοίξει με μία ταυτότητα. Επίσης, όταν πρόκειται να απουσιάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να ενημερώνουν κάποιο γείτονα ή πρόσωπο εμπιστοσύνης, προκειμένου να επιβλέπει το σπίτι και αν παρατηρήσει κάτι ύποπτο, να καλέσει αμέσως την ελληνική αστυνομία στο 100. Καλό είναι να μαζεύει αυτό το άτομο και την αλληλογραφία που έρχεται στα κοιτεία, στις θηρίδες, διότι η συγκεντρωμένη, η συσσόρευση αλληλογραφία υποδηλώνει ότι λείπουμε για μεγάλο διάστημα και είναι γεγονότα τα οποία βλέπουν οι διαρρήκτες. Επιπλέον, καλό είναι να μην δημοσιεύουμε στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα πάμε μακριά και θα λείψουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει στην οικία μας και να μας κλέψει, να παρακολουθεί το λογαριασμό μας, να πάρει αυτή την πληροφορία και να έρθει να δράσει ουσιαστικά ανενόχλητος. Να έχει δηλαδή, να πιστεύει ότι έχει όλο το χρόνο προκειμένου να αφαιρέσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Καλό είναι να έχουμε συναγερμό στις οικίες μας, εφόσον έχουμε αυτή την οικονομική δυνατότητα βέβαια, ή να έχουμε άλλα μέτρα ασφαλείας, όπως είναι πρόσθετες κλειδαριές σε πόρτες και παράθυρα.
Όλα αυτά δυσχεραίνουν τους διαρρήκτες και αυτοί που ασχολούνται με την μικροεγκληματικότητα δεν θα αφιερώσουν μεγάλο χρόνο όταν δουν εμπόδια μπροστά τους, ούτε θα επιμείνουν πάρα πολύ. Το πιθανότερο είναι να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους προκειμένου να βρουν κάποιον άλλο στόχο. Προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε όμως και στην παραλία για να μην κάνουν φτερά τα προσωπικά μας αντικείμενα. Το ίδιο προσωπικοί και όχι αμέριμνοι θα πρέπει να είμαστε και στις παραλίες, γιατί ένα μπάνιο μπορεί να μας κοστίσει πιο ακριβά από ό,τι περιμέναμε στο τέλος. Ναι, έχουν κοστίσει κάποια μπάνια ακριβά. Καλό είναι να έχουμε τα πράγματά μας σε θέσεις που μπορούμε να τα επιτηρούμε, δηλαδή να είναι κοντά στο σημείο όπου κάνουμε μπάνιο και να μην τα αφήνουμε ανεπιτήρητα, ή να υπάρχει κάποιο άτομο εκεί κοντά, να μην αφήνουμε χύμα τα πράγματά μας, δηλαδή πορτοφόλια, κινητά, κλειδιά αυτοκινήτου, σε χώρο που μπορεί να τα δει ο καθένας, διότι ουσιαστικά θα μπορεί να τα πάρει πάρα πολύ εύκολα, να τα αφαιρέσει, να πάρει και το αυτοκίνητο και να μείνουμε μόνοι μας στην παραλία. Άρα, επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ιδιαίτερα στις πολυσύχνασες παραλίες, όπου έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν περιστατικά κλοπών. Σε ό,τι αφορά το νομό Αχαΐας, παλαιότερα είχαμε κλοπές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα κοντά σε παραλίες. Και στις περισσότερες, για να μην πω σε όλες τις περιπτώσεις, οι δράστες είδαν αυτοκίνητα τα οποία ήταν ή ανασφάλιστα ή αυτοκίνητα τα οποία είχαν σε εμφανή θέση, πάνω δηλαδή στη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού, ένα τσαντάκι μέσης, γυαλιά ηλίου, ένα κινητό τηλέφωνο, και αμέσως τα διέριξαν και τα αφαίρεσαν. Επομένως, πρέπει να είμαστε εμείς πρώτα απ' όλα προσεκτικοί, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το ενδεχόμενο να είμαστε θύματα κλοπής. Σε νέα από τον κόσμο, ανησυχία προκαλεί η νέα ρήξη στις σχέσεις Βόρειας και Νότιας Κορέας. Την ίδια στιγμή στην Ρωσία, αυξημένη ραδιενέργεια καταγράφεται στην θάλασσα του Μπόρνετς. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους μικρής εμβέλειας σε θαλάσσια περιοχή στα ανατολικά της επικράτειάς της. Λίγα λεπτά αργότερα, η Πιόνγκιανγκ ανακοίνωσε πως διακόπτει το διάλογο με τη Σεούλ και χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας ως αγενή τύπο. Η Νότια Κορέα ενημέρωσε πως οι δύο πύραυλοι πέταξαν σε μήκος 230 χιλιόμετρων και έφτασαν τα 30 χιλιόμετρα σε ύψος με ταχύτητα 6,1 μαχ. Επιβεβαιώθηκε πως οι δύο πύραυλοι δεν απειλούν την Ιαπωνία. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσω το λαό μας σε συνεργασία με τις ΗΠΑ αλλά και άλλες χώρες μέσω ενός συστήματος ανώτατου συναγερμού. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην οριστική διακοπή των συνομιλιών με την Νότια Κορέα, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για τις κοινές ασκήσεις των νότιων γειτόνων της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Πιονγκιάνγκ έκανε λόγο για πρόβα πολέμου και δεσμεύτηκε πως δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά την πόρτα του διαλόγου με τη Σεούλ. Σύμφωνα με τον Κιμ Γιονγκούν, οι στρατιωτικές ασκήσεις παραβιάζουν τη συμφωνία του ηγέτη της χώρας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σκάφος της Νορβηγικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφάλειας πλέει στη θάλασσα του Μπάρεντς και αναλύει τα στοιχεία, εντοπίζοντας μικροσκοπικές ποσότητες ραδιενεργού ιωδίου. Τα ραδιενεργά υλικά είναι απόρρια της φωνικής έκρηξης στη διάρκεια δοκιμής πυράβλου Μπουρεβέστνικ από την άλλη πλευρά των συνόρων με τη Ρωσία. Αμέσως μετά το ατύχημα, η ακτινοβολία στο σημείο ήταν 20 φορές υψηλότερη από το φυσιολογικό επίπεδο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι ακόμα υψηλότερη στο χώρο των δοκιμών. Όλα έγιναν σε μια κλειστή περιοχή όπου δεν έχουμε πρόσβαση, αλλά το πιο σημαντικό ερώτημα είναι τι μέτρα ελήφθησαν για την προστασία των ανθρώπων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε δώσει για πρώτη φορά βίντεο στα μέσα ενημέρωσης περίπου πριν από ένα χρόνο, δείχνοντας ότι δημιούργησε το νέο σύστημα πυράβλων Μπουρεβέστνικ από τα λεγόμενα κατανίκητα όπλα της Ρωσίας. Αλλάζει σημαία, γεμίζει τις δεξαμενές και ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής για το Ιράν. Η περιπέτεια του τάνκερ Grace 1 και του πληρώματός του παίρνει τέλος, αφού οι Ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι το πετρέλαιο που μεταφέρει δεν έχει προορισμό τη Συρία. Το δεξαμενόπλιο είχε ακινητοποιηθεί από το Γιβραλτάρ με τη συνδρομή Βρετανών πεζών αυτών στις αρχές Ιουλίου.
Λάβαμε διαβεβαιώσεις και έτσι δεν υπάρχει πλέον έδαφος για να συνεχιστεί η κράτηση του Grace 1 με στόχο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει νέα δικαστική διαδικασία για την κράτηση του πλοίου. Αυτό είναι θέμα της ανεξάρτητης αρχής αμοιβαίας νομικής συνδρομής. Η Ιρανική κυβέρνηση επιμένει ότι παρά τις αμερικανικές πιέσεις, το τάνκερ που ταξίδευε με σημαία Παναμά θα σηκώσει τη σημαία του Ιράν και θα μετονομαστεί σε Άντριαν Ντάρια πριν ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, ευχές, ένα όμορφο βράδυ.